Οι ρογμές στη λεγόμενη κακιά στροφή πριν τη λιγαριά μεγαλώνουν και μορετό το κίνδυνο να αποκοπεί ο δρόμος στο επίμαχο σημείο. Αυτό προκύπτει μετά από αυτοψία στην οποία προχώρησαν γεωλόγοι, μέλη του ΓΕΟΤΕ, κρούοντας το καμπανάκι του κινδύνου. Η αιτία είναι το νερό το οποίο συγκεντρώθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει ο κίνδυνος να κοπεί στα δύο? Υπάρχει ο κίνδυνος, βέβαια. Εάν έχουμε, για παράδειγμα, έντονες πλημμύρες, μπει και άλλο νερό μέσα και το φαινόμενο εξελιχθεί πιο γρήγορα από ό,τι εξελίσσεται τώρα, ο κίνδυνος είναι αυτός. Να καθιζήσει ακόμα περισσότερο σε σημείο που να μπορεί κάποιος να περάσει το δρόμο από εκεί το σημείο. Υπάρχει μια κατολίσθηση εκεί και μάλιστα βρίσκεται σε εξέλιξη. Άρα αυτό δημιουργεί το κίνδυνο να έχουμε όλο το πρανές, να έχουμε μια κατολίσθηση, το δικό πρανές του δρόμου να κατολιστήσει, οπότε θα έχουμε ένα πρόβλημα στον δρόμο ανάλογο με αυτό που είχαμε πέρσι στην περιοχή της Σούδας. Η εισρωή νερού στο πρανές του δρόμου αποτελεί την πηγή του κακού, ωστόσο δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί αν η διαρροή προέρχεται από σωλήνες σύνδρευσης ή άρδευσης ή από τον κάθετο αγωγό όμβριων. Αυτό που δεν έχει ακόμα διαπιστωθεί πλήρως είναι εάν η διαρροή οφείλεται σε κάποιες σωλήνες που υπήρχαν στην άκρη του δρόμου, μαύρες, οι γνωστές μαύρες σωλήνες που μεταφέρουν νερό. Γιατί είδαμε, σωλήνες είτε άδρευσης είτε ίδρευσης. Γιατί είδαμε κομμένα κομμάτια από σωλήνες εκεί ακριβώς δίπλα στο σημείο όπου φαίνεται το ριακοφάγωμα, ή να γίνεται διαρροή από τα όμβρια, που και αυτό είναι μια πιθανότητα, γιατί λίγο πιο πάνω, μερικά μέτρα πιο πάνω, υπάρχει ένας κάθετος αγωγός ο οποίος μαζεύει τα νερά που συγκεντρώνονται στην εσωτερική μεριά του δρόμου και τα διοχετεύει προς τη θάλασσα. Αυτό που προτείνουμε είναι άμεση αποτροπή των νερών που εισδρέουν σε αυτή την περιοχή, είτε από τις σωληνώσεις, είτε από τον πιθανά και από τον αγωγό των ομβρίων. Και βέβαια στη συνέχεια είναι η μελέτη, ώστε να μην έχουμε τελικά κατολίσει όλο το τμήματος του δρόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν γεωτρήσεις στην περιοχή, προκειμένου να φωτιστούν οι αιτίες πρόκλησης του φαινομένου, ώστε να υπάρξει οριστική αποκατάσταση. Ήδη η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης έλαβε το πράσινο φως από την αποκεντρωμένη διοίκηση, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες σημάσεις στη περιοχή, ώστε στη συνέχεια να ληφθούν δείγματα από τρία σημεία. Γνωρίζουμε ότι θα γίνει μια γεώτρηση ακριβώς στο σημείο με σκοπό να προσδιορίσει πόσο παχιά είναι αυτά τα επιχώματα και να δούμε δηλαδή και τον όγκο τους. Και στη συνέχεια με βάση αυτό να προταθούν και αντίστοιχες δράσεις για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο ή να αναχαιτιστεί το φαινόμενο.